Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκη της Φέης Χορδά, όπου υπήρχε ένας διαπλεκτισμός μέσα στην εκπομπή. Ναι, υπήρξε ένα διαπλεκτισμός μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της συνεργάτητας της Φωτεινής Πετρογιάννη. Ναι. Γιατί όλα ξεκίνησαν από κάποια πράγματα που είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη σχετικά με τη δίκη του Λιγνάδη και τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια και αλλά και τη δίκη Φιλιππίδη. Συγγνώμη, μας το παίζεις μάγκες μη στην εκπομπή, ποιος του είπε αυτό. Αυτό πολιάγκα στη Φωτεινή Πετρογιάννη. Γιατί του είπε η Φωτεινή ότι ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω των υποθέσεων και δεν ασχολούμαστε με την ουσία και στην ουσία δεν μαθαίνουμε τίποτα. Για πάμε να δούμε. Στο δικαστήριο, λόγια έξω από το δικαστήριο, τον προσπαθούμε να πούμε για το τι δουλειά κάνει ο μάρτυρας, λες και έχει καμία σημασία αυτό. Αν είναι πορτιέρης, αν είναι φούρναρης, αν είναι μανάβης, αν είναι δημόσιος υπάλληλος. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό. Εγώ αυτό που διαπιστώνω και στις δύο υποθέσεις, και στου Λιγνάδη και στου Φιλιππίδη, είναι ότι ασχολούμαστε μονίμως με τα γύρω-γύρω και καμία ουσία. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε τίποτα τι που να έχει. Τι εννοεί, Φωτεινή, μου κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, κάνω. Τι εννοεί, καταρχήν όταν μαθαίνουμε, εσύ δεν βλέπει τηλεόραση, κάνει τηλεόραση. Άρα βάζει τον εαυτό σου να κριτικάρει αυτή τη στιγμή την τηλεόραση. Τι μας το πες μάγκας, ας πούμε, μέσα στην εκπομπή, που εδώ λες την άποψή σου και εμείς καταθέτουμε κάθε μέρα δημοσιογραφικά τις εξελίξεις. Δεν καταλαβαίνω. Μα λέει ότι βλέπουμε και μαθαίνουμε, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό τώρα που εδώ θα σου εξηγήσω. Εδώ και εμείς και από ό,τι δεν βλέπω ότι κάνουν οι άλλες εκπομπές, καθημερινά ενημερώνουμε τον κόσμο και για τις καταγγελίες και για το πώς οι κοπέλες λένε αυτά που βίωσαν ή οι κύριοι αυτά που βίωσαν. Όταν επιτρέπεται αυτό, διότι κάποιες φορές οι ίδιες οι κυρίες ζήτησαν και κλεισμένο των πυρών, οπότε τους σεβόμαστε και δεν βγάζουμε αυτά που λένε. Από την άλλη, δείχνουμε και τη μεριά των δικηγόρων και των καταγγελωμένων, τέλος πάντων, ποια λένε. Οπότε τι λες ότι γυρίζουμε με τον κύριο Γιώργο. Ότι οι δικηγόροι και των δύο υποθέσεων, Φωτεινή μου, δεν χρειάζεται. Ότι οι δικηγόροι και των δύο υποθέσεων πολλές φορές κάνουν δηλώσεις δημόσια που εσείς σαν εκπομπή όπως όλες οι άλλες τις αναπαραβέβαια. Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης. Ότι οι δηλώσεις σχετικά με περί ομοφιλοφιλίας, γενικό καραγκιόζο, ποιος είναι ο Καραγκιόζης, ποιος δεν είναι. Όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά καιρούς δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε πολλές φορές, και όχι μόνο σε αυτές τις δύο υποθέσεις, δικηγόροι οι οποίοι είναι, τους αγαπούν, ή εκμεταλλεύονται τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν σαν μέθοδο τη συγκεκριμένη. Ωραία, να λένε άλλα για να πηγαίνουν αλλού. Ναι. Αυτό όμως εννοεί η Φωτεινή. Γιατί τώρα η προσωπική επίθεση. Γιατί δεν είναι προσωπική επίθεση, γιατί ουσιαστικά εγώ αισθάνομαι ότι εμείς κάνουμε λάθος τη δουλειά μας. Εμείς την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Εγώ λέω για αυτά που συμβαίνουν μέσα στο δικαστήριο. Το αποσύρει, καλά είναι πολύ άσχημα. Απλώς όμως πρέπει να καταλάβετε. Δεν θα έκρινα ποτέ τη δουλειά μας, την οποία εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε στο φως στοιχεία αυτή τη υπόθεση. Περισσότερο από ό,τι μέσα στο δικαστήριο. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είτε είναι οι προβεβλημένοι και εμείς τους θέλουμε γιατί τους προβάλλουμε, γιατί προφανώς έχουν και αυτά που λένε ουσία. Και τους βλέπει ο κόσμος. Να μην κρυβόμαστε και αυτοί κερδίζουν από την προβολή και εμείς κερδίζουμε από την προβολή. Εννοείται και πολύ καλά κάνουμε για την υπηρεσία. Μέσα στην τους. Υπερασπιστική γραμμή λοιπόν, και εγώ δεν παίρνω θέση και το ξέρετε από την αρχή για τις υποθέσεις αυτές, να λάμψει δικαιοσύνη όλοι θέλουμε και τα θύματα όταν είναι θύματα να μιλάνε και να μην φοβούνται. Ωραία. Αυτό θέλουμε. Ανα... Να τελειώσω, να βάλω τελεία, ναι. Γιατί τώρα τα λάζει. Μέσα σε αυτή τη λογική λοιπόν είναι. Στη λογική λοιπόν των δικηγόρων αυτών είναι η αποδόμηση των μαρτύρων. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι γίνεται στη δικαιοσύνη. Δεν προσπαθούν να αποδομήσουν. Σου λέει, αυτό που λέει και εγώ με ενόχλησε όταν είπε ο Κούγιας, τώρα είναι πορτιέρη σε ένα μπαρ τη Σαντορίνη. Άρα συμφωνούμε. Απλά δηλαδή, δεν κατάλαβα τι θέλω να πω. Είναι σημαντικό κάποιο άνθρωπο να δουλεύει μπάρμαν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι αποδόμηση ενός μάρτυρα, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζεις, αυτό λέει η Φωτεινή, ότι υπάρχει μία μέθοδος από την πλευρά κάποιων νομικών συμβούλων και δικηγόρων σε κάποιες υποθέσεις που ο κόσμος ενδιαφέρεται γιατί τα πρόσωπα είναι προβεβλημένα, είναι τραγικά εγκλήματα. Υπάρχει αυτή η μέθοδος να αποπροσανατολίζουν με ακραίες τάσεις τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, σε αυτή τη μέθοδο λοιπόν του αποπροσανατολισμού τώρα έγινε και η δήλωση περί Χατζηδάκη. Υπήρξε απάντηση πολλών καλλιτεχνών στον Αλέξη Κούγια, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Κότσιρας και ο κύριος Κούγιας. Χθες το απόγευμα το συναντήσαμε. Απαντάει και στον κύριο Γιάννη. Βλέπουμε γενικότερα να υπάρχει μια διάσταση των απόψεων. Ναι. Να πούμε ότι εκνευρίσκε πάρα πολύ η Σκορδά με τον Γιώργο τον Λιάγκα, γιατί λέμε ποιο δικαίωμα στην ουσία θίγεις τη συνάδελφο εδώ και της λες το παίζεις μάγκα στην μέση εκπομπή. Και δίκιο είχε για μένα η Φέη Σκορδά. Μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του, αλλά όχι να προσβάλλει έτσι μας το παίζεις μάγκα μέσα στην εκπομπή. Μου θυμίζει καυγάδι στον τζίφα τώρα αυτό. Με ποιον. Γενικότερα.
Α, καλά, εγώ δεν μιλάω έτσι να υβρίζω. Μου θυμίζει καμιά διτσίφα αυτό. Να υβρίζω δεν θα το κάνω. αλλά είχε το θάρρος και το πήρε πίσω, ο Λιάγκας. Ενώ άλλος δεν έχει το θάρρος να το πάρει πίσω. Όχι, εγώ σχολιάζω τώρα την εκπομπή του Λιάγκα. Γιατί κάτι καρφιά έπαιρνε εδώ και πέσαμε.